Πρωινό 5ης 4 Μαΐου 1972. Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Σπηλίου πήγαν μια εκδρομή στη Γεωργιούπολη, που έμελε να γραφτεί στις πιο μελανές σελίδες του τόπου, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρα χωριά και συγκλονίζοντας όλη τη χώρα. 21 μαθήτριες χάθηκαν για πάντα στον υγρό τάφο της θάλασσας. Η Παρασκευή Γλυνιαδάκη, επιζώσα της τραγωδίας, η οποία εδώ και 43 χρόνια ζει στη Γερμανία, μιλά στην κάμερα της Κρήτη TV για εκείνη τη σκοτεινή μέρα, που είδε τις συμμαθήτριές της να πνίγονται αβοήθητες. Επετάχτηκε ένα κύμα και φοβηθήκαμε και γυρίσαμε από τη μια μεριά στην άλλη, ορισμένες, και γύρισε η βάρκα. Δεν είχε ισορροπία η βάρκα. Δεν μας βάλανε καλά στις θέσεις να κάτσουμε. Ισοσύβια δεν είχαμε. Ήταν ψαρόβαρκα, είχε τα δίχτυα μέσα αυτός. Αυτός ήθελε να κερδίσει λεφτά. Οι ψαράδες και κάτι στιγμή. Γιατί αυτοί ξέρανε τη θάλασσα, ξέρανε το καΐτσι τους και μπορούσαν να βάλουν μια λογική αυτή, αλλά θέλανε χρήματα. Οι δασκάλοι μας δεν φταίγανε. Οι δασκάλοι μας θέλανε να μας να χαρούμε. Εμείς είμαστε μικρά. Πήγαμε μια εκδρομή όπως πάνε όλα τα παιδιά και θέλαμε να χαρούμε. Και την πατήσαμε. 27 μαθήτριες επιβιβάστηκαν στη γεμάτη δίχτυα ψαρόβαρκα δύο γιώργηδες, που ανετράπη βυθίζοντάς τες στα νερά, μπλεγμένες στα δίχτυα, μη γνωρίζοντας να κολυμπούν. Το ρολόι μιας πνιγμένης μαθήτριας είχε σταματήσει στις 13:40. Μέσα σε 8 λεπτά, 21 κορίτσια είχαν χαθεί. Η κυρία Γλυνιαδάκη θυμάται συγκινημένη τις φίλες της και μαρτυράει τα σημάδια που έμειναν μέσα της για πάντα. Εμάς μας είπανε μετά ότι όλοι, γιατί ήταν κάτι παιδιά, δύο-τρία αδέρφια, που μας είδανε και αρχίσαν και μας μαζεύανε. Και μας είπανε μετά ότι όλη η διαδικασία να μας μαζέψουν αυτό ήταν ακριβώς 8 λεπτά. Έβλεπα τα κορίτσια έτσι χάμω που μας είχαν και τους κάνανε για να... Αλλά ήταν όλα νεκρά. Στην αρχή δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ότι είχαν πεθάνει τόσα παιδιά. Μετά το συνειδητοποιήσαμε. Καθήκαν 21 κορίτσια τότε και η καλύτερη μου φιλενάδα, η Ολυμπία. Δύσκολα. Αυτή τη φιλενάδα μου πάντα τη θυμάμαι, την Ολυμπία. Ούτε σε βάρκα δεν μπαίνω, ούτε σε καράβι δεν μπαίνω. Δεν έχετε μπει ούτε στη θάλασσα. Όχι, έχω μπει σε έτσι, ποταμόπλια στη Γερμανία, σε καράβι δεν έχω μπει ποτέ. Η Παρασκευή Γλυνιαδάκη κατάφερε και έσωσε δύο συμμαθήτριές της, με το Υπουργείο να τη βραβεύει για την αυτοθυσία της. Με την ίδια όμως να εκφράζει την πικρία της για την ανύπαρκτη βοήθεια και προσοχή προς τις επιζώσες και τις οικογένειές τους από το κράτος. Είχε πληρώσει ο μπαμπάς μου το Μάιο στο οικοτροφείο. Μετά Ιούνιο, Ιούλιο δεν πλήρωσε. Μας τα κάνανε δώρο. Αυτό ήταν το που είδα από το ελληνικό κράτος. Δύο μήνες δωρεά το έμενα στο οικοτροφείο Σπηλίου. Να μας πάρουν χωρίς εξετάσεις, να μας βάλουν στο ΟΤΕ, θα μας βάλουν στη ΔΕΗ, θα μας βάλουν σε δημόσια υπηρεσία. Εγώ δεν είδα να με βοηθήσει κανένας, ούτε ξαναείδα κανένα. Εγώ από αυτή τη στιγμή που έγινε το αυτό, δεν είδα κανένα, σήμερα πρώτη μέρα εσάς. Και άλλη μια φορά ήρθε κάποιος στη Γερμανία, μια κυρία έγραφε ένα βιβλίο. Θα ξεχαστεί όπως θα ξεχαστεί και στα Τέμπη, όπως ξεχάστηκε και στο λεωφορείο με τα Τέμπη. Αυτά τα παιδάκια δεν είχαν ψυχή. Αυτές οι μανούλες δεν εκλάψανε. Αυτά τα παιδάκια που καήκανε στα Τέμπη δεν είχαν ψυχούλα. Κανένας δεν θα τα θυμάται μετά από μερικά χρόνια. Όπως και εμάς δεν μας θυμάται κανένας. Λυπάμαι πολύ που το λέω και αυτό θα ήθελα να το πείτε.